Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η πρώτη ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016. Η εντολή πληρωμής αφορά σε φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 μέχρι τις 21 Μαΐου 2017, με αποτέλεσμα εκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά σε 99.905 δικαιούχους επιστροφής, με συνολικό ποσό πληρωμής 27.840.557 ευρώ. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το θέμα και μάλιστα όσοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι 21 Πέμπτου θα δούνε μέχρι και σήμερα στους λογαριασμούς τους τις επιστροφές φόρων όσοι φυσικά είχαν επιστωτικό υπόλοιπο. Είναι πάρα πολύ καλό και είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο ώστε οι φορολογούμενοι να σπέβδουν εγκαίρως για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να το δει η ΑΔΕ. Ποιο είναι αυτό? Ότι μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα μπορούμε να δούμε διαφορετικά πράγματα στη σελίδα του φορολογούμενου πάνω στο τάξη. Τι σημαίνει? Παράδειγμα, χθες δεν βλέπαμε τα επιδόματα του ΑΕΔ, σήμερα τα βλέπουμε. Πριν μια εβδομάδα πάλι τα βλέπαμε. Ή αλλάζουν τα ποσά που ανεβαίνουν είτε από συντάξεις είτε από επιχειρήσεις στο σύστημα επάνω, που είναι τα εισοδήματα των φορολογουμένων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα από το Υπουργείο, ώστε να μην έχουμε τέτοιες συνεχόμενες αλλαγές, γιατί ναι μεν εμείς εκτυπώνουμε και παίρνουμε τα δεδομένα από το σύστημα του τάξης, αλλά αν ανεβεί κάτι διαφορετικό δεν μπορούμε να το ξέρουμε άμεσα. Υπάρχουν προβλήματα τέλος πάντων. Και καλό θα είναι η ΑΔΕ να φροντίσει να μην υπάρχουν τέτοιες μεταβολές μέσα στην περίοδο που εμείς κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτά θα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί ήδη και να είχαν σταθεροποιηθεί, ας πούμε. Ναι, και γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον μέχρι τις 31 Τρίτου κάθε χρόνο θα πρέπει όλα αυτά να βρίσκονται στο σύστημα, να είναι πλήρη και να μην χρειάζονται ξανά αλλαγή. Και μπορώ να το πω ότι από το δημόσιο υπάρχουν αυτές οι αλλαγές περισσότερο παρά από εμάς που στέλνουμε τα δεδομένα των επιχειρήσεων. Τώρα, αυτό δείχνει δηλαδή ουσιαστικά ότι υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά της επεξεργασίας των στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών και της Υπηρεσίας του να δίνονται πολύ γρήγορα οι επιστροφές. Γιατί καθυστερούσαν συνήθως? Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το ξέρω. Εδώ θα πρέπει να κάνετε ερώτημα κατευθείαν στο Υπουργείο. Δεν έχει να κάνει και με τη συνήθεια των Ελλήνων φορολογουμένων να κάνουν τελευταία στιγμή τις δηλώσεις τους? Ναι, και είναι πολύ κακό φαινόμενο αυτό και γι' αυτό λέμε ότι πλέον θα πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, οι ημερομηνίες να είναι ημερομηνίες έστω με κάποια μικρή παράταση, ναι, αλλά να τηρούμε τα δεδομένα για να μπούμε σε ένα κύκλο που πλέον να είμαστε συνεπείς και ταυτόχρονα να είναι συνεπές όμως και από την πλευρά του το Υπουργείο απέναντι στο φορολογούμενο. Στους φορολογούμενους που δήλωσαν τραπεζικό λογαριασμό στο έντυπο Ε1, το ποσό επιστροφής θα πιστωθεί στις 16 Ιουνίου, ενώ για τους φορολογούμενους που δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του IBAN που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Ιουνίου με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2016.